Και θα ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά. Να πάμε εκεί βέβαια. Και συγκεκριμένα με την συνέντευξη του Ζωσέ Πότο στην τηλεόραση του Open και στον Γρηγόρη Ατρίδη, τα σημαντικά, πολύ σημαντικά που είπε ο κύριος Πότο στον Γρηγόρη Ατρίδη σε ένα πολύ ωραίο μπαλκόνι. Σε ποιον όροφο, Γρηγόρη, του Μακεδονία Παλάς? Στον ένατο, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ένατο, καλησπέρα. Το Σεντερφορίσιο δηλαδή όροφο. Ναι. Καλησπέρα. Ονειρεύεσαι να έχεις ένα δωμάτιο και να ξυπνάς κάθε μέρα εκεί. Δηλαδή, ναι, ρε Γρηγόρη. Ναι. Ημέρα, με το που ξυπνάς και βλέπεις τη θάλασσα και την πόλη, νομίζω ότι είναι το ιδανικότερο που μπορείς να έχεις στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έκανες μια πολύ ωραία συζήτηση, μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον τεχνικό, με τον αθλητικό διευθυντή του ΠΑΟΚ. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο σου για αυτό που εισέπραξες από τον Πότο. Δηλαδή, το πώς νιώθει, πώς σκέφτεται στον ΠΑΟΚ πλέον μετά από τόσους μήνες. Αρχικά, Γιώργο, να σου πω ότι συνήθως αυτές τις συνεντεύξεις, όταν έχεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος καλείται να πάρει πολύ σοβαρές αποφάσεις για ένα αγωνιστικό τμήμα, ναι, ο όποιος δημοσιογράφος πρέπει να πάρει τη συγκεκριμένη συνέντευξη, προσπαθεί με κάποιο τρόπο να είναι λίγο πιο έξυπνες οι ερωτήσεις του, να βγάλει κάποια είδηση, να καλύψει τα πάντα. Στην περίπτωση του κυρίου Πότο, πέρα από την προσπάθεια που έγινε το να είναι οι ερωτήσεις σε ένα πολύ ευρύ φάσμα για να πάρουμε για όλα απαντήσεις, ήταν και ο ίδιος πάρα πολύ διατεθειμένος να μιλήσει, να απαντήσει, να εξηγήσει. Το είδε και ο ίδιος ως μια ευκαιρία για να μπορέσει να επικοινωνήσει πράγματα τα οποία θέλει. Και γενικά νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί με αυτή την νοοτροπία που υπάρχει στο εξωτερικό και μακάρι να την υιοθετήσουμε και να την υιοθετούμε πιο συχνά και στην Ελλάδα, ναι, και οι τεχνικοί διευθυντές και οι προπονητές και οι παίκτες. Το ότι κομμάτι της δουλειάς των ανθρώπων που εργάζονται στο ποδόσφαιρο είναι και η επικοινωνία. Γιατί δεν υπάρχει ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο και το έχουμε δει και τα χρόνια της πανδημίας και το έχουμε καταλάβει. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει στην ομάδα του, να παίρνει απαντήσεις για πράγματα στα οποία αγωνιά, να αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο συμβαίνουν πράγματα, για ποιο λόγο παίρνονται συγκεκριμένες αποφάσεις. Ναι. Τώρα από ένα σημείο και μετά, το αν ο κόσμος θα τις καταλάβει αυτές τις αποφάσεις ή αν κάνει κάποιες επιλογές ενημέρωσης οι οποίες μπορούν, τυχαία το λέω έτσι, δυστυχώς όμως συμβαίνει, να του χαλάνε λίγο το μυαλό στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν κάποια πράγματα ή ερμηνεύουν κάποια πράγματα, αυτό είναι σε δεύτερη μοίρα κάτι. Αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο πολύ χορτάτο από τη ζωή, σημαντικό για εμένα, από βέβαια, το ποδόσφαιρο. Βέβαια σημαντικό. Και off the record κάτι που έτσι, γιατί το γύρισμα ήταν μια μισή ώρα on camera, όσο περίεργο και να ακούγεται σε κάποιον αυτό. Μια μισή. Και αναγκαστικά, ναι, και αναγκαστικά έπρεπε να βγει μια συνέντευξη η οποία ήταν περίπου 11 λεπτά, που και για τηλεοπτικό χρόνο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί συνήθως είναι μικρότερες για να μην κουράζεται αυτός ο οποίος θα τις παρακολουθήσει. Αλλά είναι τόσο πολλά αυτά τα που είπε, τόσο ενδιαφέροντα αυτά που είπε, για μένα ξεπέρασε τις προσδοκίες που είχα από ένα συνεντευξιαζόμενο και είναι από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχει τύχει να πάρω. Ναι. Δηλαδή βρέθηκε άνθρωπος ο οποίος είχε σε ουσία και σε ατάκες κόντρα το Ρασβάν Λουτσέσκου, για να στο δώσω, να το καταλάβει. σε μια μεγάλο μάτσι που είχαμε κάνει. Μεγάλο μάτσι είναι αυτό που λες τώρα. Ναι, μεγάλη κόντρα. Τα λέει όλα. Δηλαδή, βέβαια. Η αντίστοιχη κουβέντα που είχε γίνει με τον κύριο Λουτσέσκου όταν ακόμα ήταν στη Σαουδική Αραβία και είχε δώσει από τότε αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει κάτι, ένα κομμάτι της καρδιάς μου εκεί και θέλω να επιστρέψω, και τελικά έγινε αυτό. Άμα τη συγκρίνουμε τις συνεντεύξεις, εδώ ο κύριος Πότο έχει ξεπεράσει τον κύριο Λουτσέσκου. Μια μισή ώρα είναι η συνέντευξη. Ναι, ώρα, ναι, έπεσε ναι, ναι. Μοντάζ, δηλαδή πόσο άλλο, 5 ώρες ήσουν μετά στο μοντάζ. Λίγες λες. Ναι, ξέρω. Την Πέμπτη έγινε το πρώτο φυσκαρτάρισμα και την Παρασκευή είναι και ναι. Βοήθεια. Δηλαδή δέστηκε εσύ και τι λες και τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάρα πολλές πριν διαπατήσεις. Τα επιμέρους, να πούμε, δηλαδή τα πιο πιασάρικα για παίχτες, για αυτούς που φεύγουν, για αυτούς που θέλει ο ΠΑΟΚ να πάρει, που είναι και τα πιο πιασάρικα, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτήν την ατάκα που έχω μπροστά μου από τη συνέντευξη, που λέει ο κύριος Πότο, ναι. Θέλω να με κρίνουν για τις ιδέες μου ή σωστότερα ένα μείγμα ιδεών
γιατί δεν είναι μόνο οι δικές μου ιδέες, είναι ένα συνδυασμό σκέψεων ανάμεσα στον κύριο Σαββίδη, σε εμένα και τον προπονητή. Ναι, σωστά. Δηλαδή στην αρχή λέει για αυτόν να με κρίνουνε, αλλά να ξέρετε ότι αυτό που βλέπετε ή αυτό που γίνεται ή αυτό που τελικά θα γίνει δεν είναι μόνο οι δικές μου, είναι μαζί με τον προπονητή και τον πρόεδρο. Δηλαδή... Ναι, ναι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή το θυμάμαι πολύ ξεκάθαρα γιατί τον είχα και μπροστά μου, θέλησε να το διευκρινίσει για να μην υπάρξει κάποιος ο οποίος θα παρερμηνεύσει το ότι εγώ εδώ αποφασίζω μόνος μου και διατάσω και δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Και η συνέχεια, συγγνώμη σε διακόπτω, τελευταία φορά είναι, η συνέχεια αυτού που διάβασα πριν από λίγο είναι, που ανέφερε μάλλον, είναι, δεν είμαι μόνο εγώ, δεν μου έχουν δώσει τα κλειδιά του συλλόγου φυσικά, σωστά, δηλαδή είμαστε μαζί. Σωστά. Και ξαναλέω, είναι η διευκρίνηση την οποία την ξαναέκανε και off the record, γιατί όσο δυναμικά απάντησε λέγοντας ότι οι αποφάσεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα είναι της δικής μου νοοτροπίας, της δικής μου φιλοσοφίας, της δικής μου λογικής, θέλησε να κάνει μια διευκρίνηση στην οποία να δείξει σε όλους και να μην αφήσει κανένα περιθώριο παρεμηνίας ότι υπάρχει ένα κλαμπ το οποίο και η ιδιοκτήτη προφανώς έχει και αυτός είναι που έχει τον τελευταίο λόγο και ταυτόχρονα η δική μου η δουλειά θα πρέπει να ικανοποιεί και τα θέλω του προπονητή. Εγώ έχω πολλές συγκεκριμένες σκέψεις, θέλω να αλλάξω άρδιν κάποια πράγματα, εντελώς κάποια πράγματα συγκριτικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο ΠΑΟΚ και την ελληνική νοοτροπία που δεν αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ συνολικά, απλά εγώ δουλεύω για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και αυτό βέβαια σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιεί και τον προπονητή. Επίσης αυτό είναι ένα αποτέλεσμα και μια απάντηση που έχει προκύψει, γιατί του έχει γίνει και μια ερώτηση για το ότι πολλοί κόσμος, επειδή σας βλέπει να διαλέγετε ποδοσφαιριστές μέχρι 25-26 ετών που θεωρούμε εμείς στην Ελλάδα ότι είναι λιγότερο έμπειροι, νομίζει ότι υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφίας συγκριτικά με εσάς και με τον κύριο Λουτσέσκο. Και η απάντηση και εκεί είναι αποστομωτική, γιατί λέει ότι προφανώς έχουμε κρατήσει το καλύτερο κομμάτι στη συνέντευξη, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε μαζί, εγώ θα σου δώσω όλο το πλαίσιο. Ναι, γι' αυτό. Ότι εγώ έχω δουλέψει σε συγκεκριμένα πρωταθλήματα και έχω άλλου είδους παραστάσεις από αυτές που έχει ο κύριος Λουτσέσκο. Ο κύριος Λουτσέσκο έχει κυρίως δουλέψει στην Ελλάδα, έχει δουλέψει στην Σαουδική Αραβία. Εκεί αναγκαστικά με βάση τα πρωταθλήματα έρχονται πιο εύκολα καλοί, μεγαλύτεροι ηλικιακά ποδοσφαιριστές. Οπότε πράγματα που δεν ξέρω εγώ από αυτά τα πρωταθλήματα με βοηθάει να τα καταλάβω ο κύριος Λουτσέσκου. Πράγματα που δεν ξέρει εκείνος για την διαφορετική νοοτροπία που θέλω να φέρω εγώ, όπως το πορτογαλικό μοντέλο, με τους νεαρότερους ποδοσφαιριστές, του τα δείχνω εγώ. Και αυτή η συμπληρωματικότητα μεταξύ εμού και του κ. Λουτσέσκου, θεωρώ, τουλάχιστον αυτό έχει πει ο κ. Μπότο, ότι θα είναι και το μεγάλο asset του ΠΑΟΚ, το μεγάλο ατού του ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, αυτό που λέμε εμείς για τους νεαρούς ηλικιακά ποδοσφαιριστές, το διευκρίνησε πάρα πολλές φορές και επέμεινε σε αυτό, ότι ένας ποδοσφαιριστής, το αν θα είναι έμπειρος ή όχι, εξαρτάται από το που έχει αγωνιστεί και τι έχει κάνει στην καριέρα του. Το ρώτησα για ένα παράδειγμα, κάτι που δεν μπήκε στη συνέντευξη, για να σου δώσω να καταλάβεις και εσύ και αυτοί που μας ακούνε πολύ περισσότερο, ότι είχε ακουστεί και είχε γραφτεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Φόρτσα, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο ΠΑΟΚ προσέγγισε το Γενάρη το Βιτάο. Και μου λέει, ναι, τον προσέγγισα. Το πάλεψα, μου είπε, ναι, θέλω να έρθω για εσένα, αλλά να ξέρεις ότι θα έρθω για κάποιους μήνες, γιατί μετά έχω προτάσεις από πρωταθλήματα καλύτερα, υψηλότερου επίπεδου. Αποφασίσαμε με τον κύριο Λουτσέσκου ότι ο Βιτάο είναι προτιμότερο να μην έρθει, γιατί θα τους δίναμε ένα πολύ ακριβό συμβόλαιο και θα έρχονταν για λίγους μήνες, κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στα αποδυτήριά μας. Με αφορμή όμως αυτή την ιστορία, μου είπε, ο Βιτάο πόσο χρονών είναι? Είναι στα 22, 21, στα 22. Οι παραστάσεις που έχει ο Βιτάο από τις συμμετοχές του σε Champions League και τους αγώνες που έχει δώσει απέναντι σε μεγάλες ομάδες και τους έχει κερδίσει τους περισσότερους, είναι τέτοιοι που στα 22 του είναι πολύ πιο έμπειρος από αυτό που θεωρούμε ποδοσφαιρική εμπειρία και απλά δεν το έχουμε στην Ελλάδα, δεν το έχετε στην Ελλάδα στο μυαλό σας, από κάποιον που είναι στα 32, στα 33, αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και τον θεωρούμε έμπειρο. Οπότε η εμπειρία είναι κάτι σχετικό. Και αυτή είναι και η διευκρίνηση που έκανε για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε εμείς στην Ελλάδα και αξιολογούμε το κατά πόσο κάποιος είναι έμπειρος και το κάνουμε με βάση μόνο την ηλικία. Για τον τερματοφύλακα, τι σου είπε, Γρηγόρη? Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Για τον τερματοφύλακα,
ήταν μια σύνθετη απάντηση, στην οποία ρωτήθηκε και για τον Πασχαλάκη και σκέψω ότι αυτό που είπε είναι πως ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης δεν έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ για λόγους χρημάτων και αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχει φύγει γιατί είναι ένας παίκτης που όταν ήρθα το Δεκέμβρη και ανέλαβα το ρόλο του τεχνικού διευθυντή με έπιαναν στον δρόμο και μου έλεγαν πρέπει να βρούμε τραυματοφύλακα, πρέπει να έχουμε κάτι πιο σταθερό. Άκουγα παράπορα για τον Αλέξανδρο. Αλήθεια, ναι. Τώρα, πριν από ένα μήνα, μετά από πολύ καλές επεμβάσεις, μετά από ένα διάστημα στο οποίο έδωσε βαθμούς στον ΠΑΟΚ και ήταν πολύ βασικός πυλώνας της ομάδας, με σταματούσαν στον δρόμο και μου έλεγαν τι θα γίνει, θα ανανεώσει, το χρειαζόμαστε. Ναι, ναι. Δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Ναι. Κλασικό. Ναι, ναι, ναι. Και το τόνισε ότι οι ίδιοι άνθρωποι άλλαξαν άποψη. Και προφανώς αυτό έχει να κάνει και με ανθρώπους που είναι στον περίγυρο της ομάδας. Και μου το έδωσε αυτό ως παράδειγμα λέγοντάς μου ότι ο Πασχαλάκης είχε μία φθορά στα χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ με το αν μπορεί να βοηθήσει ή αν δεν μπορεί να βοηθήσει, αν είναι καλός ή αν δεν είναι κακός, που ψυχολογικά του κόστησε και αυτό από ένα σημείο και μετά τον κούρασε και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν συνεχίζει την ομάδα. Μάλιστα. Αυτή ήταν η εξήγηση. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει τερματοφύλακα. Είναι και βασικά και μια προτεραιότητα. Έναν τερματοφύλακα θα αποκτήσει σίγουρα. Θα φανεί αν λίγο αργότερα και στην πορεία θα χρειαστεί και δεύτερο τερματοφύλακα ή θα μείνει με τον Ζίβκοβιτς. Είναι μια κουβέντα ανάμεσα σε Μπόδο και τον Ζίβκοβιτς. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αυτό, ναι, ναι. Όχι, δεν έχει ξεκαθαριστεί. Επίσης, να σου πω ότι επειδή το επανέλαβε και αυτό πολλές φορές, ότι όταν μιλούσε για τον Λουτσέσκου, για τον οποίο τουλάχιστον σε εμένα, με πολλά από αυτά που άκουσα και off the record, βγάζει ένα πολύ μεγάλο σεβασμό και μια σιγουριά. Τον θεωρεί πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο και έναν άνθρωπο με τον οποίο χαίρεται πολύ που συνεργάζεται. Και αυτό που, βέβαια, πάντα αυτές οι σχέσεις στο ποδόσφαιρο το ξέρουμε και δεν το λέω χωρίς να αφήσω καμία υπόνοια, αλλά κρίνονται στα δύσκολα και στα διαστήματα στα οποία υπάρχει πίεση, εκεί δοκιμάζονται, εκεί φαίνεται το πόσο δεμένοι είναι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Αλλά μπορεί να είναι διακοπές ο Ρωμανός Προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά η επικοινωνία τους είναι καθημερινή. Και έτσι, κάθε απόφαση που παίρνετε με βάση τις εισηγήσεις του Μπότο και τη σκέψη του Μπότο και την προσπάθεια να αλλάξει αυτό το μοντέλο με το οποίο κινείται ο ΠΑΟΚ, έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Ραζβάν Λουτσέσκου. Γι' αυτό το λόγο επικοινωνούν καθημερινά και γι' αυτό το λόγο μου το ανέφερε. Ναι. Στους υπόλοιπους παίχτες, επειδή επαναλαμβάνω, έχουμε ξεκινήσει αυτή την πιασάρικη κουβέντα για τις μεταγραφές. Για όσους μπήκαν τώρα στην κουβέντα μας, να πούμε ότι μιλάμε με τον Γρηγόρη Ατρίδη εδώ και μερικά λεπτά για την συνέντευξη που του έδωσε ο Ζωσέ Μπότο, ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, στην τηλεόραση του Open, και μίλησαν για πολλά και είπαν και ονόματα. Για τις μεταγραφές υπόλοιπες, είπε για τον Άσμπεργκ, τον Κουαλιάδα και τον Σοάρες που τους έχουμε υπογράψει και είπε ότι επιπλέον θέλουμε 7-8 παίχτες στις θέσεις του αριστερού, μπακ, του κεντρικού αμυντικού, ακραίους επιθετικούς. Δηλαδή, βλέπω φέτος καμιά ενδεκάδα μεταγραφών, έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Να μην το ξεχάσω και να προλάβω να σου πω ότι κάποια στιγμή την ώρα που ρωτούσαμε για τα ονόματα υπήρχε μια πάυση στη συνέντευξη γιατί είπα ότι κύριε Μπότο, έχουμε έρθει σε ένα σημείο στο οποίο υπάρχει φοβερή θέα, ιδανικές συνθήκες, κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα και ναι, καταλαβαίνετε ότι έχουμε έρθει όχι για να ακούσουμε ονόματα που τα έχουμε διαβάσει, θέλουμε και εμείς οι άνθρωποι ένα αποκλειστικό. Ναι. Ναι, straight, δηλαδή η κουβέντα είναι straight. Έτσι. Μου λέει ότι, καταλαβαίνω, μου λέει, απλά έχετε στο μυαλό σας ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα που δημιουργείται σε μένα σε περίπτωση που πω παραπάνω πράγματα. Ο Σοάρες, ο Νάσμπερκ, ο Ακουαλιάτα είναι συμφωνίες οι οποίες δουλεύονταν το προηγούμενο διάστημα και υπάρχει υπογραφή στα χέρια μου. Ναι. Για τους υπόλοιπους, αν πω ένα όνομα, χαλάω όλη την περίπτωση την οποία μπορώ να κάνω για να πάρω παίκτες από τις οποίες διεκδικούν και άλλες ομάδες. Και μπορεί να σου δώσω σήμερα ένα όνομα, προφανώς να παίξει αυτό το όνομα. Δηλαδή θα το συζητούσαμε και μαζί τώρα φαντάζομαι αυτό το όνομα και μετά από λίγο διάστημα να μην υπάρξει υπογραφή, να μην γίνει μεταγραφή του ΠΑΟ και να είμαι ανακόλουθος και να βγάλω κάτι στο οποίο δεν θα είμαι σωστός. Οπότε γι' αυτό το λόγο μου λέει αποφεύγω συνειδητά να πω κάτι άλλο, το χρωστάω το αποκλειστικό. Τουλάχιστον έτσι έκλεισε η κουβέντα μας. Ωραίο. Τώρα μιλώντας. Άρα μίλησε, ανέφερε τα ονόματα των παιχτών που έχει υπογράψει. Ο άλλος τους δύο τους έχει ανακοινώσει. Που έχει τις υπογραφές τους μάλλον. Και στην περίπτωση του Κοτάρσκι, για παράδειγμα, του τερματοφύλακα που θέλει να πάλι ο ΠΑΟΚ και είναι ένα όνομα το οποίο επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, δεν είπε κουβέντα.
Ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Εμπλέκονται δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει έναν παίκτη που θα πληρώσει τη δεύτερη ομάδα που τον δανείζεται και η οποία έχει μια οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του από τον Άγιαξ. Και για αυτόν τον λόγο ήταν πολύ προσεκτικός. Απέφυγε να πει το οτιδήποτε. Πάντως, για να απαντήσω στην πρώτη σου ερώτηση, που γιατί καλοκαίρι είναι, μεταγραφές είναι αυτό το οποίο απασχολεί τον κόσμο και αυτό που τον κάνει να αγωνιά. Το θυμάμαι και εγώ στο παρελθόν, όταν άκουγα και εγώ λίμπερο και είχα αγωνία, γιατί κάποιος που κάνει και τώρα τον παρουσιαστή έπαιζε πολύ ωραία με το ρεπορτάζ και με τη μουσική. Τα έχω πει και on the record. Ωραία. Έτσι, με το επιβεβαιώνω. Θα γίνουν πολλές. Δηλαδή θα πάρθει ένας θεματοφύλακας, θα πάρθει ένας αριστερός μπακ που ήδη είναι στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει η περίπτωση του Νάσμπετ, είναι ένα στόπερ, ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει και δεύτερο στόπερ αν δεν απαντήσει θετικά ο Κρέσπο, που είναι και από αυτούς στους οποίους έχουν γίνει πρόταση ανανέωσης, αυτός που βρίσκεται πιο μακριά. Υπάρχει μια οικονομική διαφορά και ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί και για τρίτο στόπερ. Στη μεσαία γραμμή, σε πρώτο διάστημα, όταν λέμε πρώτο διάστημα εννοούμε τον πρώτο καιρό μέχρι τις 21 Ιούνιου ή και τις 27 θα πω εγώ, όταν και ο ΠΑΟΚ θα φύγει για την Ολλανδία, δεν θα γίνει κίνηση, γιατί και αριθμητικά και σε επίπεδο χαρακτηριστικών Μπότο και Λουτσέσκο έχουν αποφασίσει ότι υπάρχει στην ομάδα, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα, και αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο με μια πρόταση για πώληση ποδοσφαιριστή, η οποία θα αφήσει χώρο και στη μεσαία γραμμή, αλλά και στο μπάτζετ, από εγώ, για να γίνει κάποια κίνηση. Και από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες κινήσεις που θα κάνει ο ΠΑΟΚ σίγουρα είναι δύο εξτρέμ, είναι βέβαιο αυτό, και σε δεύτερο χρόνο θα ψάξει ακόμα ένα δεκάρι, με δεδομένη την ανανέωση του Μπίσεσβαρ και το ότι ο Κουαλιάτα παίζει και στα πλάγια και σε ρόλο επιτελικού, και θα ψάξει και ένα εννιάρι, που σίγουρα φαντάζομαι θα με πας εκεί, γιατί ερώτηση και απάντηση εκεί. Αλλά θα ψάξει ένα εννιάρι, το οποίο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι δεδομένο το ρόστερ, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ο ΠΑΟΚ είναι καλυμμένος δηλαδή. Και ψάχνει να φέρει έναν παίκτη, ο οποίος θα είναι δεδομένα καλύτερος και πιο γκολτζής και με καλύτερη προοπτική από τον Τσόλακ και από τον Ολιβέιρα. Και ο Μπότο και προφανώς και ο Λουτσέσκου θεωρούν ότι υπάρχει ένας παίκτης που ο κόσμος τον έχει ξεχάσει, και πέρσι το καλοκαίρι έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το υπογράφει, δεν υπογράφει, τι έγινε, τα βρήκαμε, δεν τα βρήκαμε, και είναι ο Νέλσον Ολιβέιρα. Είχε μια πολύ μεγάλη ατυχία πέρσι τον Αύγουστο, χάθηκε όλη χρονιά ουσιαστικά για εκείνον, και είναι μια εσωτερική μεταγραφή στην οποία η ομάδα πιστεύει πάρα πολύ. Ρωτήθηκε ο κύριος Μπότο για τον Μπρίγιοβιτς. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις και να δώσουμε και ένα παρασκήνιο της συνέντευξης για αυτούς που μας ακούνε, αυτό που είπα εγώ στον κύριο Μπότο, ναι, μεταξύ άλλων, είναι πως αν ο ΠΑΟΚ είχε τον Μπρίγιοβιτς, ναι, τον τελικό του κυπέλλου θα τον έπαιρνε. Ναι. Και ότι αυτή είναι μια αίσθηση που έχει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί υπήρξαν δύο-τρεις φάσεις που είναι αυτές οι χαρακτηριστικές, το μάτι γκολ που λέμε, τις οποίες ένας επιθετικός που έχει το εύκολο γκολ θα τη τελείωνε, και ο ΠΑΟΚ δεν το είχε αυτό. Και πάνω σε αυτό έγινε η ερώτηση για τον Μπρίγιοβιτς. Mm-hmm. Για μένα, με άλλη αφορμή, παίρνουμε μια εξαιρετική απάντηση από έναν τεχνικό διευθυντή που δείχνει ότι και αυτοπεποίθηση έχει και ότι την ξέρει τη δουλειά, και για αυτόν τον λόγο σκέφτεται διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμαστε εμείς και ο κόσμος. Και άντε ο κόσμος, κακό σκεφτόμαστε και εμείς έτσι. Αυτό που μου είπε είναι ότι νιώθω από την πρώτη μέρα που ήρθα ότι σε αυτή την ομάδα όλοι ζουν με αυτή τη μυθική χρονιά που έχει γίνει το 2019, ναι, και την επιστροφή στους τίτλους. Έτσι είναι. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω γιατί ήταν πολλά τα χρόνια που μια μεγάλη ομάδα στον ΠΑΟΚ δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα. Ήταν κάτι μοναδικό. Ήταν φοβερή η επιτυχία και με τον τρόπο που ήρθε. Αλλά πρέπει ο ΠΑΟΚ να βάει μπροστά. Πρέπει να το ξεχάσει αυτό. Πρέπει να κοιτάξει κάτι άλλο. Και έτσι κι αλλιώς το δικό μου το μοντέλο είναι πολύ διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2019. Οπότε πάνω σε αυτό και η απάντηση για τον Μπρίγιοβιτς είναι ότι τον ξέρω λίγο. Εκτιμώ ότι εδώ έκανε εξαιρετικά πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι όλους τους παίκτες του 2019, αν τους ξαναφέρουμε τώρα στην ομάδα, με τον ίδιο προπονητή, με τους ίδιους βοηθούς, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ίδιοι. Γιατί περάσανε κάποια χρόνια, γιατί υπάρχει κάποια φθορά, γιατί στο ποδόσφαιρο τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει εμείς που αποφασίζουμε για το αγωνιστικό τμήμα και έχουμε ουσιαστικά την ευκαιρία να κάνουμε τις αλλαγές, να κοιτάξουμε μπροστά και να το αντιληφθεί σιγά σιγά και ο κόσμος, στον οποίο θα το δώσουμε να το καταλάβει εμείς αυτό. Κάπως έτσι πήραμε και την απάντηση για την περίπτωση του Μπρίγιοβιτς, που είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα έρθει. Επίσης, επειδή το εύκολο γκολ έλειψε από τον ΠΑΟΚ,
Και επειδή το θέμα του επιθετικού έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον και για τον κόσμο, γιατί οι οπαδοί σε όλες τις ομάδες ταυτίζονται πολύ πιο εύκολα με τον φορ, γιατί είναι ο killer, γιατί είναι αυτός που τους κάνει να πανηγυρίζουν στο γήπεδο, γιατί είναι αυτός που τους δίνει τα ντέρμπι και τα αποτελέσματα, γιατί είναι αυτός που στο τέλος μπορεί να τους δώσει και ένα τίτλο όπως το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί το πρώτο διάστημα που έχει ως στόχο μέχρι τις 21 ή μέχρι τις 27 που θα φύγει για την Ολλανδία να έχει διαμορφωμένο το 90 με 95% του ρόστερ του, να έχει κάνει δηλαδή 6-7 μεταγραφές σίγουρα και να έχει πάρει τις απαντήσεις από τους 4 ποδοσφαιριστές που έχει προτείνει ανανέωση και στην πορεία του καλοκαιριού, ανάλογα με το πώς πηγαίνουν τα πράγματα και στα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών, θα συνεχίζει να αναζητά έναν επιθετικό, ο οποίος όμως θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερος και με διαφορετικά χαρακτηριστικά και με σίγουρα μεγάλη ευκολία στον γκολ από τους φορ που ήδη υπάρχουν για να έρθει και να γίνει μια υπέρβαση. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει και η σκέψη να δούμε αν θα μας έρθει για κάποια πρόταση για τον Τσόλακ, ο οποίος μέχρι το Γενάρη που αγωνιζόταν στο εξωτερικό είχε γκολ σε άλλο πρωτάθλημα, είχε σημαντικά γκολ σε άλλο πρωτάθλημα, είχε παίξει το Champions League. Και όλα αυτά είναι στοιχεία στα οποία κάνουν άλλες ομάδες από το εξωτερικό να ενδιαφέρονται και να βάλουν το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή στο στόχαστρό τους. Έτσι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπες, Γρηγόρη. Θα μπορούσα να σε κρατήσω μισή ώρα ακόμη για να πούμε κι άλλα, να θυμηθούμε λεπτομέρειες. Είπε, είναι τις πιο πιασάρικες συνεντεύξεις αυτές, αυτή μάλλον, του αθλητικού διευθυντή της ΠΑΕΠΑΟΚ. Γιατί ουσιαστικά με αυτά που σου είπε, έβαλες όλους τους υπόλοιπους, όλους εμάς, ας πούμε, στη φάση και το πώς σκέφτεται και πώς θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, που είναι πολύ κρίσιμη για τη δημιουργία μιας καινούργιας ομάδας. Και κάτι ακόμα, Γιώργο, να πούμε, ότι αυτή η διευκρίνηση του Μπότο, ότι για μένα έμπειρος είναι ένας ποδοσφαιριστής με βάση τις παραστάσεις της καριέρας του, που έχει αγωνιστεί, σε τι διοργανώσεις και σε τι ομάδες, πόσο έχει αγωνιστεί και όχι με βάση την ηλικία, είναι η απάντηση στο γιατί δεν φοβάται να πάρει νεαρότερους ποδοσφαιριστές και είναι ξεκάθαρο το ότι θέλει να εφαρμόσει ένα διαφορετικό πλάνο, το οποίο επανέλαβε στη συνέντευξη πάρα πολλές φορές και επέμεινε σε αυτό, που αυτό το πλάνο είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πορτογαλικές ομάδες σε μια χώρα σαν τη δική μας, σε πληθυσμό, σε οικονομία, με θέματα κρίσης, ουσιαστικά σε μια χώρα που μας νοιάζει πάρα πολύ. Αλλά αυτό το μοντέλο που ακολούθησαν η Μπενφίκα, που είχε Πόρτο για πάρα πολλά χρόνια, είναι ο λόγος που οι ομάδες της Πορτογαλίας δεν έχουν καμία σχέση με τις ελληνικές ομάδες. Μου είπε ότι εμείς στην Πορτογαλία αντιληφθήκαμε νωρίς ότι για να καλύψουμε αυτή τη διαφορά με τους πλούσιους συλλόγους και τα πλούσια πρωταθλήματα, θα πρέπει να βρούμε σε νεαρές ηλικίες τι ψάχνουν οι μεγάλες ομάδες, να τους παίρνουμε εμείς, να τους χρησιμοποιούμε εμείς, να τους πουλάμε και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε έσοδα που θα μας επιτρέψουν μακροπρόθεσμα να έχουμε τη δυνατότητα και το πορτοφόλι να κάνουμε και εμείς ακριβές μεταγραφές. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι, έτσι. Για να μπορούμε να παίρνουμε παίκτη που κάνει 10 και 15 εκατομμύρια ή 30 ή 40 εκατομμύρια, όπως έχει φτάσει η Μπενφίκα να το κάνει μετά από 20-25 χρόνια εφαρμογής αυτού του μοντέλου, θα πρέπει εμείς να μάθουμε να λειτουργούμε έτσι. Έτσι. Και αυτή είναι η κουβέντα που έχω κάνει με τον κύριο Σαββίδη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο με έχει προσβλάβει. Και σε αυτή την κουβέντα που έχω κάνει με τον ιδιοκτήτη, το μόνο που του έχω πει είναι, είτε είμαι εγώ είτε είναι άλλος, είτε μιλάς για τον Λουτσέσκο Σμερβοντή, είτε μιλάς για άλλον, κράτα μία γραμμή. Μην κάνεις αλλαγές. Πήγαινε με βάση αυτή τη γραμμή. Καλός προπονητής ο Σιμεώνε, καλός και ο Γκουαρδιόλα, αλλά διάλεξε ποια γραμμή από τις δύο θέλεις. Και μετά από χρόνια, αν είσαι σταθερός σε αυτή τη γραμμή, είναι αναπόφευκτο, όσο δύσκολα και να έχεις περάσει, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν δύσκολα διαστήματα, ότι θα δρέψεις τους καρπούς των προσπαθειών σου και των επενδύσεων σου. Έτσι, και αυτή είναι η στροφή που πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολη, είναι πολύ έξω από την ελληνική λογική. Αλλά σε περίπτωση που στηριχτεί, έχω την αίσθηση ότι μετά από κάποια χρόνια θα λέμε ότι πώς πέτυχε ο Μπότος στον ΠΑΟΚ κάποια πράγματα τα οποία έμειναν πολύ δύσκολα. Σε ένα ξεκίνημα που έτσι ως μοιάζει δύσκολο. Σαν να ήμασταν μαζί σου εκεί δίπλα στον ένατο όροφο του Μακεδονία Παλάς, Γρηγόρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Σαν να τα ακούσαμε όλα δηλαδή. Να μην χάσαμε τίποτα από τη συνέντευξη. Δεν χρειάστηκε να μπούμε στο μοντάζ. Τα είδαμε όλα και τα ακούσαμε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Τέλει. Γεια σου, Γρηγόρη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.